Ένα θρίλερ εντός εισαγωγικών που έχει δημιουργηθεί με την κυρία Βίκη Φλέσσα. Η κυρία Βίκη Φλέσσα ξεσπά κατά της κρατικής τηλεόρασης, διότι η ίδια κατεβαίνει, όλοι γνωρίζουμε, στις ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια όμως παρουσιάζει και εκπομπή εκεί εβδομαδία. Να φίλε εδώ. Και κάνει καταγγελία συγκεκριμένη για την κρατική τηλεόραση στην οποία εργάζεται. Ποια είναι η καταγγελία? Ναι, καταρχήν η δημοσιογράφος επισημαίνει ότι δεν υπάρχει. Καταρχήν να πάρουμε τα πράγματα όπως είπες από την αρχή. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Φλέσσα. Η κυρία Φλέσσα. Επομένως, ο νόμος ισχύει για όλους. Τι λέει ο νόμος? Τελεία και παύλα. Ότι ένα μήνα πριν τις εκλογές απαγορεύεται να έχει παρά μόνο δύο εμφανίσεις πανελλαδικό κανάλι. Σε πανελλαδικό κανάλι. Για παράδειγμα. Για να ξέρω και την ευθέση, εγώ, όπου είμαι υποψήφιος δήμαρχος για το Κερατσίνη και τη Ραπετσόνα, ένα μήνα πριν τις εκλογές, δεν θα εμφανίζομαι εγώ, θα αντικατασταθώ, γιατί απαγορεύεται από τον νόμο και επιτρέπεται μόνο μία εμφάνιση μέχρι και τις προπαραμονές των εκλογών. Εδώ λοιπόν μιλάμε για την κρατική τηλεόραση που είναι πανελλαδικό κανάλι, εκεί ένας υποψήφιος δήμαρχος ή υποψήφιος βουλευτής, ευρωβουλευτής, έχει το δικαίωμα να εμφανιστεί σε ένα πανελλαδικό κανάλι δύο φορές. Και λέει η κυρία Φλέσσα. Έτσι, να δούμε και καταγγέλνει την κρατική τηλεόραση. Να δούμε που βασίζεται λοιπόν. Λέει μάλλον τη λέει η κρατική τηλεόραση ότι η κυρία Φλέσσα σου κόβω την εκπομπή ένα μήνα πριν τις εκλογές γιατί είσαι υποψήφια. Και εκείνη λοιπόν καταγγέλνει την κρατική τηλεόραση για ποιο λόγο? Έτσι. Λοιπόν, αναφέρει συγκεκριμένα ότι ουδής νόμος επιβάλλει έως την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου να κόβεται η εκπομπή υποψηφίου δημοσιογράφου. Μισό λεπτό, την έχουν κόψει από τώρα την εκπομπή της? Ναι, λέει. Τώρα. Ναι, ναι, τώρα. Α, λοιπόν, για πες μας. Εκεί θα φτάσουμε κιόλας. Για συνέχισε. Η δήλωσή της είναι καταπέλτης για την ΕΡΤ. Ουδής λοιπόν όμως επιβάλλει ως την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου να κόβεται η εκπομπή υποψηφίου δημοσιογράφου. Θα ήθελα να μου τον γνωστοποιήσετε εάν τον έχετε. Επιβάλλεται όμως για λόγους ηθικής τάξεως έναντι των υπολείπων υποψηφίων που δεν έχουν εξ επαγγέλματος τηλεοπτικό βήμα. Τόνισε η κυρία Φλέσσα στην ανακοίνωσή της, συνεχίζοντας όμως λέγοντας ότι ουδέποτε ζήτησα από ουδένα να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπομπή μου ενώ είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Το άρθρο 13 του σχετικού νόμου παρέχει το δικαίωμα δύο εμφανίσεων σε κάθε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας για τους υποψήφους ευρωβουλευτές. Αυτό που ζήτησα από τη διοίκηση της ΕΡΤ είναι... Λέει η κυρία Φλέσσα, ναι. Λέει η κυρία Φλέσσα, είναι να κάνω χρήση αυτού του δημοκρατικού δικαιώματος. Είναι κωμικό να θεωρείτε ότι επιζητώ δύο εκπομπών δημοσιότητα έπειτα από 16 χρόνια συνεχούς τηλεοπτικής παρουσίας με προσήλωση στα άκρα. Τους 9 καλεσμένους μου σκέπτομαι, τις εκπομπές που έχουν μαγνητοσκοπηθεί, τους πόρους της ΕΡΤ που έχουν διατεθεί και τους συναδέλφους που έχουν εργαστεί για αυτές. Γι' αυτό και ερώτησα επανειλημμένος στη διοίκηση τι θα γίνουν οι εκπομπές μετά τις ευρωεκλογές. Δέσμευση ότι θα υποβληθούν δεν έλαβα. Με άλλα λόγια, κόβουν, όπως είπες Φίλιππε, την εκπομπή της επειδή είναι υποψήφια στις ευρωεκλογές. Εδώ λοιπόν να πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Υπάρχει απάντηση σε ΕΡΤ. Η ΕΡΤ τι λέει? Η ΕΡΤ λέει ότι θα τη βρίσκω. Πες, τι λέει παρακαλώ, έλα, πάμε. Ευχήθηκε και εύχεται καλή επιτυχία στους δημοσιογράφους της που κατεβαίνουν υποψήφιοι ή υποψήφιοι στις εκλογές. Όπως κάθε άλλος υποψήφιος θα φιλοξενούνται και αυτοί και αυτές σε εκπομπές της ΕΡΤ σύμφωνα με τον νόμο και γενικότερα τους κανόνες για τη διαφύλαξη της πολιτικής πολυφωνίας. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι υποβολημαία και κακόπιστη. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Αυτά λοιπόν λέει η κυρία Φλέσσα και έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος στην κρατική τηλεόραση. Πάμε να καλησπερίσουμε όμως τον Παναγιώτη Ψωμιάδη.